δεξιά ούτ. Βαζέχα. Ξανά η μπάλα στον Βαζέχα από τον Στράτλι. Μίκλαντ. Βαζέχα. Κωνσταντινίδης που μαρκάρεται. Μιλόγεβιτς. Πρεσάρι ΑΕΚ. Γκούμας. Κωνσταντινίδης. Το πρεσάρισμα της ΑΕΚ φέρνει αποτελέσματα. Μιλόγεβιτς. Προσπαθεί να δώσει τον αγωνικάκι. Ατματζίδης. Για τον Ντόμπος. Γκρέταρσον. Έκοψε ο Γεωργιάδης. Μιλόγεβιτς. Βλάχος. Θα προλάβει. Την πάρει όμως καταλήγει στον Γεωργιάδη. Γίνει φάουλα από τον Στράτλι. Παίζεται πάνω στον Καλτζάκη. Παίζεται λέει ο Μητιούρης. Άφησε το πλεονέκτημα εδώ. Παίχτες ΑΕΚ που έχουν ξεχάσει τον, τη δεξιά του πλευρά και τον Κομπιτσί. Έφερα το παιχνίδι αριστερά. Ο Στένογλου. Καλιτζάκης. Ντόμπος προωθείται. Μιλόγεβιτς. Προσπαθεί να βρει τον Βαζέχα. Βαζέχα από φυσικιά του τον Κωστένογλου, τον αρχηγό της ΑΕΚ. Κωστένογλου που γυρίζει στον Ατματζίδη. Νικολαίδης. Ο Πιτσής. Φεύγει ο Σαβέσκι σε θέση σεντερφόρ. Νικολαίδης με τον Κολτσιδάκη. Η πάσα του Νικολαίδη είναι δυνατή. Για τον Κασάπη, μπάλα θα φύγει out. Εξήμιση λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εσείς εδώ βλέπετε τον Βαγγέλη Βλάχο και τον Βασίλη τον Δανίλ. Πέρασε η μπάλα για τον Βαζέχα. Βαζέχα που δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κάτω από την πίεση και του Κωστένογλου, Κομπιτσής γυρίζει στον Κωστένογλου. Αρχικός ΑΕΚ προωθείται. Κατσέλο, Γκρέταρσον, ωραίο άνοιγμα για τον Βλάχο. Και ο Βλάχος με τη μία για τον Κασάπη. Κασάπη που τον μαρκάρει ο Λαγωνικάκης. Η σέντρα για τον Νικολαίδη, κεφαλιά του Καπουράνη. Η μπάλα στον Κομπιτσί, θα κάνει ένα σουτ, κοντράει η μπάλα πάνω στον Καπουράνη. Στράτλι που γυρίζει για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης κάνει την προσποίηση. Είναι offside βέβαια ο Στράτλι, δεν του δίνει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Μένει όρθιος ο Γεωργιάδης, θα γυρίσει τελικά την μπάλα πίσω στον Λαγωνικάκη. Και αυτός στον Βάντσικ. Ο Μίκλαντ για τον Καπουράνη. Κολτσιδάκης ξανά στον Μίκλαντ. Δεν θα περάσει η πάστα του Μίκλαντ. Ακόψει ο Γκρέταρσον. Κομπιτσής. Κομπιτσής προωθείται. Η πάσα του για τον Ντέμι. Γλιστράει ο Βάντσικ. Νομιλόγεβιτς εκεί. Ξανά Κομπιτσής. Γκρέταρσον, ενώ μπαίνει ο Σαββέσκι ξανά σε θέση σεντερφόρ. Το σούτ από τον Γκρέταρσον. Χειροκροτήματα για τον Άλαν Γκρέταρσον. Πάρα φεύγει out. Ένα ανησυχεί ο Βάντσικ σε αυτή τη φάση. Με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο που πίεσε και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ παραπάνω έχει την υπεροχή. Φάουλ του Βαζέχα πάνω στον Κωστένογλου. Σωστή υπόδειξη του Μιντιούρη. Ο Πιτσής με τον Καπουράνη. Δεν θα περάσει μπάλα. Ωραία πάσα του Μαρτσέλο για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης κλείνεται. Μαρτσέλο θέλει να παίξει το 1-2.
Σαββένσκι το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Ασφαλώς θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση και τον γκολ του Τόνι Σαββένσκι. Είδατε και τους δύο πάγους και τον Μπάτσι που κράτησε μέχρι το 42-41. Ανέπαυτη την αστεία του Παναϊκού, ωστόσο εδώ κοιτάξτε από την κόντρα ευνοείται ο Σαββένσκι που κάνει αμέσως το σουτ, ευνηδιάζει τον Μπάτσικ από την αλλαγή αυτή της μπάλας. Σαββένσκι θα κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Κοιτάξτε, ήταν καθαρό το κόψιμο από τον Μιλόγεβιτς, μπάλα όμως κατέληξε στο Σαββένσκι που την έστειλε στα δίχτυα. Εδώ κοιτάξτε τον Μαρτσέλο που προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Νικολαίδη. Ένα 1-0 λοιπόν στο στάδιο Νίκος Γκούμας, προηγείται η ΑΕΚ του Παναϊκού και ο Κωστένογλου. Νικολαίδης πατάει την μπάλα μπροστά στον Μιλόγεβιτς, Μιλόγεβιτς θα του κόψει, θα κερδίσει την μπάλα. Τόπος για τον Κοπιτσί, επιμένει η ΑΕΚ. Χάσει την μπάλα ο Κοπιτσής. Κωνσταντινίδης. Περνάει ο Κωνσταντινίδης. Σηκώνει ο επόπτης. Κοδηγνύοντας σε θέση offside τον Γεωργιάδη. Εδώ δεν φαίνεται βέβαια. Βλέπετε και τον νέο από το 42 λοιπόν η ΑΕΚ με γκολ του Σαββένσκι προηγείται του Παναϊκού 1-0. Η ΑΕΚ που αξιοποίησε την υπεροχή της. Ο Νικολαίδης δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ κάτω από την πίεση και του Κολτσιδάκη. Μιλόγεβιτς φάουλ από τον Μαρσέλο. Και ξανά τον γκολ της ΑΕΚ. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 ο Μαρτσέλο με τον Νικολαίδη. Μπήκε στη φάση ο Μιλόγεβιτς, έστρωσε την μπάλα στον Σαββένσκι και ραυνοβόλησε μέσα από την περιοχή τον Βάντσικ. Κολτσιδάκης, Βαζέχα, φάουλ από τον Κωστένογλου. Κωνσταντινίδης, Μιλόγεβιτς, Μαζέκα, προσπαθεί να ξεφύγει, Καπουράνης θέλει να μπει στη φάση, πλάγιο για τον Παναϊκό. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά, Μίκλαντ, φάουλ του Γκέταρσον. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε πλασαριστά για γρήγορα, Μίκλαντ πρόδεσε στον Κωνσταντινίδη. Γεωργιάδης, Γκούμας, Μιλόγεβιτς, ματιά παλιά για τον Μίκλαν που δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, θα προλάβει τελικά, θα βγει ο Ατματζίδης, θα μαζέψει την μπάλα. Ενώ συμπληρώνεται σε λίγο το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μόνο ο Ατματζίδης. Νικολαίδης, ενώ φεύγει ο Κοπιτσής. Ωραία πάσα του Νικολαίδη. Μακριά από την αιστεία του Μάτσικ. Θα βάλει το πόδι του Σωτήρια. Προβολή από τον Γιώργο Καπουράνη. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Και ξανά η πάσα στην πλάτη της άμυνας. Τι έγινε. Δικαιολογημένα κάνει σταυρό το Κοπιτσής. Βάλει ένα κόρνερ. Επόπτης έδωσε out. Και αυτή τη στιγμή ο Μιντιούρης φυρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου που βρίσκει την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 του Παναϊκού στο τέρμπι.
της τελευταίου παιχνίδι αυλαία της 7ης αγωνιστικής εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας, όπου η ΑΕΚ είχε την υπεροχή, την καθολική υπεροχή, έχασε ευκαιρίες και τελικά πέτυχε ένα γκολ με τον Σάβερς. Επιστροφή λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το 42 με τον Κόλ Σαβέσκι. Παναγιώτη που έκανε και την δεύτερη του αλλαγή από το 46, ο Νίκος Λιβερόπουλος πήρε τη θέση του Κώστα Κωνσταντινίδη. Βλάχος, δεν πέρασε πάση του για τον Σαβέσκι. Μίκλαντ θα πάρει την κεφαλιά. Ξανά η μπάρα στον Βλάχο. Βλάχος θέλει να βρει τον Σαβέσκι. Τρέχει ο Μιλόγεβιτς. Βγάζει την μπάλα του περιοχή του Παναθηναϊκού. Λιμπερόπουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Την έχασε από τον Ντόμπος Σαβέσκι. Ωραίο κοντρόλ. Πατάει και την μπάλα. Γκρέτασον. Η προσποίηση έδωσε για τον Κοπιτσί. Κοπιτσής θα βρει τον Ντόμπος. Κουνάκι από τον Μαρσέλο, βραζιλιάνικο με αυτό, αλλά δεν πέρασε η πάσα του. Μιλόγεβιτς. Μίκλαντ. Βασίλης Δανίλ που έβαλε έναν μέσο με επιθετικές δραστηριότητες. Βγάλε τον Κωνσταντινίδη. Μπαρκάφ. Νικολαίδης. Μαρσέλο το 1-2 γρήγορα. Μπαίνει στη φάση ο Ντέμις, τα σουτάρει. Ξανά ο Βάντσικ. Σώσει τον Παναθηναϊκό από ένα δεύτερο γκολ εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο Βάντσικ που τον νίκησε μια φορά, ο Ντόνις Αβέμψης στο 42. Κοιτάξτε ξανά το κοντρόλ του Νικολαίδη, μένει όρθιος. Θα πλασάρει, θα πέσει ο Βάντσικ, θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Φάση αυτή στο 47. Κασάπης με τον Σαβέσκι. Ξανά Σαβέσκι, φεύγει τον Μίκλαν, κάνει την προσποίηση. Κασάπης, ωραία σέντρα, η κεφαλιά. Η μπάλα είναι out, η κεφαλιά από τον Μαρσέλο. Εδώ η οπαδή της ΑΕΚ. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Πετάχτηκε ο Μαρσέλο στην πορεία της μπάλας, έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα όμως θα φύγει πολύ έξω από τα δοκάρια του Βάντσικ. Τρέχει ο Κασάπης να προλάβει. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Λαγωνικάκη. Φάουλ από τον Βλάχο πάνω στο Λιβερόπουλο. Μιλόγεβιτς. Μίκλαν με τη μία για τον Λιβερόπουλο. Βλάχος έκοψε. Σαβέσκι. Κασάπης. Ενώ οι οπαδοί της ΣΑΕΚ θυμήθηκαν τον Νάτι και τον Κωστή. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Τόνι Σαβέσκι. Εξαιρετική εμφάνιση το πρώτο ημίχρονο. Έκοψε ο Κολτσιδάκης, ξανά Κολτσιδάκης, Μίκλαν. Προσπαθεί να περάσει τον Λιβερόπουλο. Βλάχος για τον Ντόμπος. Έρχεται ο Μίκλαν από πίσω, βάζει το πόδι του. Ο Κολτσιδάκης μπαίνει στη φάση, κάνει πάσα στον Κασάπη. Κασάπης προσπαθεί να βρει το Μαρτσέλο. Νικολαίδης κόβεται από τον Γεωργιάδη που γύρισε και αυτός πίσω ο Μίκλαν. Βερόπουλος με τον Κόπιτσι που κάνει την προσποίηση, δεύτερη προσποίηση και φάουλ από τον Χάρη Κόπιτσι. Είναι ο Δανίλ. Εδώ θα ξαναδείτε το φάουλ, καθαρό φάουλ, Κόπιτσι πάνω στον Λιβερόπουλο. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Έχασε την μπάλα ο Γεωργιάδης. Μίκλαντ. Ωραία το 1-2. Ο Μίκλαντ προσπαθεί να μπει στη φάση. Θέλει να γυρίσει. Out. Ο Κομπιτσές που τα λέει εδώ με τον Μίκλαντ. Για να δούμε ξανά εδώ. Έχω την εντύπωση. Σωστά ζήτησε κόρνερ ο Μίκλαντ.
Καπουράνης. Βαζέχα που δεν έχει φάνει πολύ. Γεωργιάδης. Δίπλα του είναι ο Λαγωνικάκης. Μίκλαντ. Άνοιγμα στον Κούμα. Λαγωνικάκης. Η σέντρα του Λαγωνικάκη. Το σούτ απευθείας. Η μπάλα στο δοκάρι του Ατματζίδη. Και έρχεται ο τόπος και παραχωρεί κόρνερ. Το σούτ που έγινε από τον Γιώργο Καπουράνη στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Έπεσε ο Ατματζίδης, τον ξεγέλασε βέβαια και η μπάλα. Κοιτάξτε εδώ, από την κεφαλιά του τόπος. Η μπάλα φύγει πίσω, το σούτ από τον Καπουράνη. Πέφτει ο Ατματζίδης, η μπάλα στο δοκάρι. Στην επιστροφή της ο τόπος θα την στείλει κόρνερ. Και από άλλη κάμερα εδώ, πίσω από την εστία του Ατματζίδη, κοιτάξτε. Παναγιώτης σοβαρίζει τα δοκάρια. Το 1-0 παραμένει για την ΑΕΚ από το 42 με τον Σαββεύσκη. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η μπάλα μένει στον Γεωργιάδη και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που δίνει ο κύριος Μιντιούρης στο 50. Εδώ η οπαδή του Παναϊκού σε μια φάση που θα σίγουρα και εμείς θα πρέπει να την ξαναδούμε. Ήταν πεσμένος ένας παίκτης ΑΕΚ. Εδώ κοιτάξτε. Βάζει το πόδι του ο Βλάχος, ακουμπάει την μπάλα με το χέρι και εδώ, σε αυτή τη φάση, ο κύριος Μιντιούρης υποδεικνύει πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ξανά, Κολτσιδάκης, οι κόντρες, ο Γεωργιάδης πρέπει να μπει στη φάση, πέφτει ο Βλάχος, ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του. Ενώ πέφτουν και κάποια καπνογόνα από την πλευρά των οπαδών του Παναϊκού. Μέχρι τώρα το μάτς έχει κυλήσει σε πολύ φυσιολογικά πλαίσια. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Γεωργιάδης απέναντι στον Ατματζίδη. Στα δίχτυα είναι το 1-1. Ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό με τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπους που με αυτό το γκολ οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στο πρωτάθλημα. Και το κοντράστ των δύο προπονητών. Και ξανά έπεσε σωστά ο Ματζίδης. Μπάλα όμως πήγε στην γωνιά του. Έπεται τα χιλιόμετρα, 89. Από το σουτ του Γεωργιάδη, κοιτάξτε το Ατματζίδης, θα πέσει, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη Παναϊκού μέσα στα καλά του Ατματζίδη και δει σε αυτό το πέναλτι Παναϊκός. Γκρέταρσον. Κοπιτσής, Κωστένογλου, ένα πρεσάριο Βαζέχα, ένα ντέρμπι με όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι. Η ΑΕΚ που είχε την υπεροχή στο πρώτο 45 λεπτό, ενώ ο κύριος Μιντιούρης θα διακόψει προσωρινά βέβαια γιατί τα καπνογόνα. Και εδώ ξανά η φάση όπου ο Βλάχος προσπαθεί να κόψει την μπάλα, πέφτει πάνω στην μπάλα, Μιντιούρης ήταν εκεί, πήδηξε το πέναλτι, στόχισε ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης που υποτικά εδώ δίνει την μπάλα στον Βλάχο, σέντρα του Βλάχου, κεφαλιά από τον Κούμα. Λιμπερόπουλος που πέρασε για τον Γεωργιάδη. Ξανά Λιμπερόπουλος. Κάνει ωραίο κοντρόλ. Προσπαθεί να ξεφύγει. Μαρκάρεται. Έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ σύμφωνα με την υπόδειξη του επόπτη. Κασάπης. Κασάπης προσπαθεί να αποφύγει τον Γεωργιάδη. Σαββεύσκη, έχουμε φάουλ
Και κίτρινη κάρτα στο Λαγωνικάκι. Είναι η πέμπτη κίτρινη κάρτα. Σαββεύσκι περνάει για τον Νικολαίδη. Βγαίνει πάνω του Κολτσιδάκη, θα κόψει. Μπαίνει στη φάση ξανά ο Κολτσιδάκης. Κολαίδης πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Λαγωνικάκη. Είναι offside ο Στράντλη. Σήκωσε αμέσως την σημαία επόπτης. Ενώ θα πρέπει να πετάξει την μπάλα πλάγιο και αυτό κάνει. Εδώ ήταν το offside. Νωρίτερη φάση. Νωρίτερα η φάση. Ο Νικολαίδης σηκώθηκε. Και άλλη μια φορά το πέναλτι του Γεωργιάδη. Φτάνει έτσι στα 7 γκολ στο πρωτάθλημα. Παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Γίνεται στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Μια ΑΕΚ που επαναλαμβάνουμε έχει την καθολική υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασε 6 φορές απέναντι από τον Βάντσικ και μία στο δεύτερο αρχές του δεύτερου ημίχρονου. 7, αλλά τον νίκησε μόνο μία φορά ο Τόνι Σαββεύσκι. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η άτυχη στιγμή για τον Βλάχο. Σαββεύσκι κάνει φοβερή εμφάνιση σήμερα. Έχουμε κόρνερ, παραχωρεί ο Λαγωνικάκης. Προωθείται ο Καλιτζάκης, προωθείται και ο Ντόμπος. Η κεφαλιά από τον Κολτσιδάκη, η μπάλα που καταλήγει ξανά στο Σαββεύσκι. Αυτός βγάζει για τον Βλάχο. Κοπιτσής και πλάγιο παραχωρεί ο Στράντλη. Το φάουλ του Μαρτσέλο προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, μπήκε στη φάση και ο Μίκλα. Μπαζέχα, Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος που εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Υπάρχει offside. Ήταν offside ο Καπουράνης. Παναθηναϊκός που ουσιαστικά απείλησε για πρώτη φορά την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, 48. Με το δοκάρι του Καπουράνη. Λαγωνικάκης. Μαρκάρει ο Βλάχος. Κρατάει την μπάλα ο Λαγωνικάκης, θέλει να περάσει. Θα κόψει ο Βλάχος. Γκρέταρσον απέφυγε τον Μίκλαντ. Κασάπης, ωραία πάσα για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης που έχει ξεπέταγμα γρήγορο. Κρατάει την μπάλα, θέλει να μπει στην περιοχή. Διώχνει ο Γεωργιάδης όπως η μπάλα ξανά στον Νικολαίδη. Νικολαίδης μαρκάρεται εκεί με τον Καπουράνη. Πάρει φάουλ αμυντικός Παναθηναϊκού. Μίκλαντ πέρασε για τον Λιμπερόπουλο. Ανοίγεται ο Βαζέχα. Εξικώσει ο επόπτης. Κόβηξε σε θέση offside τον Στράντλη. Ξανά εδώ από αυτή την κάμερα είναι σε θέση offside ο Στράντλη. Το 60 λεπτό ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 με τα γκολ του Σαββεύσκη στο 42 και του Γεωργιάδη στο 50. Ετοιμάζει τον Μπατίστα ο Δημητρίου.
Ρίξει τη μάχη ένα ακόμα επιθετικό. Πλάγιο, δεν είναι εδώ, υπάρχει φάουλ. Αμαρτία τον Πάγος Πανέκου. Είχε φάουλ στον Βαζέχα. Νικολαίδης κάνει το κοντρόλ, μπαίνει στη φάση ο Μίκλαν. Μένει όρθιος ο Ντέμις. Τριπλάρισε εκεί τον Μιλόγεβιτς, καθυστερεί. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μαρτσέλο. Μπήκε στη φάση ο Κολτσιδάκης, έκοψε. Λιμπερόπουλος που στρώνει στον Μίκλαντ. Παναθηναϊκός που βγαίνει από πίσω. Θέλει να βρει τον Στράντλι και θα τον βρει ο Μίκλαντ. Ανοίγεται ο Βαζέχα που θα πάρει την μπάλα. Τρέχει ο Κωστένογλου. Αφήσει την μπάλα να κυλήσει out. Τον εμποδίζει εκεί ο Βαζέχα. Γλιστράει ο Κωστένογλου, μένει όρθιος παρόλα αυτά. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ σύμφωνα με την υπόδειξη του κ. Μιντιούρη. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Βλάχος και θα περάσει ο Μπατίστα. Και η αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ με το νούμερο 20, Μπατίστα. Στο 60 λοιπόν, ο Μπατίστα, Ντανιέλ Μπατίστα στη θέση του Βλάχου. Ο κύριος Μιντιούρης που δείχνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Το παιχνίδι που διακόπτεται εδώ στον Νίκος Γκούμας για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Και ο Δανίλ που έχει την ευκαιρία να δώσει οδηγίες στον Καπουράνη. Αισθάνονται ένα διάστρεμα. Δεν μπορέσει βέβαια να συνεχίσει ο κύριος Μιντιούρης, θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Τσαγκαράκης. Από τα Χανιά. Ο Ματζίδης. Και ο κύριος Στράτος. Η κάμερα παραμένει εκεί στο σημείο που δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον Ναούμ Μιντιούρη, τον διαιτητή της συνάντησης. Δημητρίου ανήσυχος, είδε την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο να έχει την υπεροχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, να φτιάχνει ωραίους συνδυασμούς έξω και μέσα στα καρέ του Βάντσικ. Αλλά ωστόσο ο Πολωνός σε μεγάλη μέρα. Σταμάτησε τις τέτατετ συναντήσεις του με τους επιθετικούς της ΑΕΚ. Εσείς έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε το πέναλτι που υπέδειξε ο κύριος Μιντιούρης. Εδώ γλιστράει ο Βλάχος, πέφτει. Βέβαια δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει την μπάλα, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά ο κύριος Μιντιούρης είχε διαφορετική άποψη. Ο Βλάχος γλίστησε, η άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ και για τον Μιχάλη τον Βλάχο που έπεσε ακριβώς πάνω στην μπάλα. Τη σταμάτησε με το χέρι του. Τα λένε εδώ ο Κασάπης με τον Γεωργιάδη. Ο Μιντιούρης που δοκιμάζει το πόδι του, κοιτάζει και το ρολόι του. Σε αυτή την τετράλεπτη καθυστέρηση. Το παιχνίδι που ξαναρχίζει με την ΑΕΚ που είχε κερδίσει το πλάγιο. Διώχνει ο Κοπιτσής. Ο Μίκλαν ουσιαστικά και στο πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός ήταν κομμένος στη μέση
Μίκλαντ έκανε συγκινητικές προσπάθειες. Γκούμας με τον Μπατίστα γυρίζει για τον Μιλόγεβιτς. Καπουράνης. Ξανά Μιλόγεβιτς, Λαγωνικάκης. Πέφτει πάνω τον Τόμπος. Κάνει την προσπίση ο Λαγωνικάκης, θα ξεφύγει από τον Άντων Τόμπος. Ανοίγει στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης με τον Κασάπη. Λαγωνικάκης. Θα δοκιμάσει το σουτ. Αν ένα σουτ. Πολύ άστοχο. Μπάλα θα φύγει out. Ατματζίδη στην επαναφορά. Ο Μπατέστα πήρε την κεφαλιά. Κολτσιδάκης βγαίνει πρώτος στην πάρα από τον Νικολαίδη. Καπουράνης. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ύστερα από την κόντρα. Ενώ είναι σε ετοιμότητα, τον είδατε, τον κύριο Τσαγκαράκη. Ο Μίκλαντ έχασε την μπάλα. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Νικολαίδη. Έρχεται ο Σαβεύσκη με πολύ δύναμη. Θα βγάλει τη σέντρα. Προσπαθεί να κρεμάσει τον Βάντσικ, αν αυτό βέβαια ήθελε να κάνει ο Σαβεύσκι και δεν πήγε να κάνει σέντρα. Σαβεύσκι, χαρισματικός παίκτης, πολύ έξυπνος, διορατικός. Είδε το Βάντσικ λίγο έξω από την αιστεία του. Πανέψιλος Μονονός, άπλος στα μακριά του χέρια, μάλιστα στην μπάλα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κωστένογλου που βγάζει για τον Κασάπη. Λαγωνικάκης παραχωρεί το πλάγιο. Νικολαίδης που έχει βγει πολύ έξω από τα κάρια του Βάντσικ. Μπατίστα, φάουλ. Το φάουλ από τον Γκούμα. Ξανά πάνω στην μπάλα είναι ο Κομπιτσής, είναι ο Σαβεύσκη, δίπλα του ο Μπατίστα. Μάλλον ο Κομπιτσής θα εκτελέσει, για να δούμε. Κάποιες παρατηρήσεις του κ. Μητιούρης στο τείχος που έχει σχηματίσει η παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα περάσει, ο Βάντσικ ξανά θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Σε πρώτο πλάνο η μορφή της συνάντησης. Γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, ο Γιώζεφ Βάντσικ, και ξανά, κοιτάξτε. Θα πεταχτεί στη γωνία που κάνετε βέβαια ο Μάντσικ. Θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε. Μιλόγεβιτς διώχνει μακριά. Το πλάι για την ΑΕΚ με τον Γκρέτασον. Καπουράνης που μπήκε στη φάση. Μίκλαν αλλάζει το παιχνίδι για τον Γεωργιάδη. Βγαίνει για βοήθεια και ο Κολτσιδάκης. Λαγωνικάκης για τον Καπουράνη, ενώ περνάει μπροστά και ο Μιλόγεβιτς. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Μιλόγεβιτς μπήκε στη φάση. Καπουράνης. Στράντλι. Έχασε καθαρά την μπάλα, παρέμβαση του Μπατίστα. Κάνει φάουλ και ο Καπουράνης πάνω στον Μπατίστα. Κοπιτσής. Αρτσέλο, φεύγει τον Μίκλαν. Ο Μίκλαν όμως με προβολή κόβει. Βαζέχα. Προσπάθησε να περάσει ο Βαζέχα την μπάλα. Ο Γκρέτασον όμως εκεί απέφυγε δύο παίκτες Παναθηναϊκού. Και βγάλε στον Κωστένογλου, αρχικό ΣΑΕΚ προωθείται. Μπατίστα, ωραία, προσπάθησε να βρει τον Κωστένογλου. Λιμπερόπουλος, άνοιγμα στον Γεωργιάδη. Την άλλη πλευρά κινεί το Βαζέχα. Η μπάλα πίσω στον Γκούμα. Μίκλαν. Και ξανά βέβαια Γκούμας, δεν υπάρχει άλλος σε μαρκάς του παίκτης Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνει κίνηση. Μίκλαν. Γεωργιάδης. Μπροστά τον Κασάπη,
Λιμπερόπλος μπήκε στην φάση, χάθηκε η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Γκρέτασον, άνοιγμα στον Κομπιτσί. Πρεσάρει και ο Καπουράνης. Κωστένογλου για τον Γκρέτασον και αυτός στον τόπος. Γκρέτασον έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά, μέσα έγραμε τσέκ. Πασάρει, θέλει να μπει πάλι στη φάση ο Κομπιτσής, βγαίνει ο Βάντσικ. Η μπάλα δεν έχει βγει, τώρα βγαίνει, εκτός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ο Ατματζίδης εδώ θα προλάβει, μπροστά από τον Στράντλι. Κεφαλιά από τον Καπουράνη, μπροστά στον Μπατίστα. Μίκλαντ. Λιμπερόπουλος. Η πάσα του για τον Βαζέχα, βγαίνει ο Στράντλι από την άλλη πλευρά. Δεν θα προλάβει. Μπάλα είναι out. Εδώ ο Φρανκ Στράντλι, ο αρχηγός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Και ξανά, αμέσως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, στον Βαζέχα, τροφοδότησε τον Στράντλι. Που άρχισε να φύγει, ο Νικολαίδης να αντεπίθεση, προσπαθεί να πλασάρει τον Βάντσικ. Νέα σωτήρια επέμβαση από τον Πολωνό goalkeeper του Παναθηναϊκού σε αυτή την πολύ γρήγορη αντεπίθεση της ΑΕΚ. Ο Νικολαίδης, κοιτάξτε εδώ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας, κάνει ωραίο κοντρόλ. Ίσα που προφθαίνει την μπάλα, έρχεται όμως ο Βάντσικ με τα μακριά του χέρια. Για μια ακόμα φορά θα στείλει την μπάλα corner. Εβδομικοστό πρώτο λεπτό. Τελέστηκε το corner. Καπουράνης για τον Βαζέχα που θα κερδίσει το πλάγιο. Κομπιτσής, υπάρχει φάουλ. Το 1-1 παραμένει στο στάδιο Νίκος Γκούμας. 42 Σαββέζου και το 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 50 ο Γεωργιάδης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι σοφάρισε για τον Παναθηναϊκό. Κομπιτσής, Γκρέταρσον, Κασάπης, Σαββέζου. Κασάπης προσπάθησε να παίξει εκεί το 1-2. Έκλεψε την μπάλα ο Γεωργιάδης. Στράντλι, Λιμπερόπουλος, κερδίζει την κόντρα. Μπήκε στη φάση όμως ο Ντόμπος. Κασάπης, η ΑΕΚ επιμένει. Ωραία πάσα. Μπερδεύτηκαν όμως εκεί Μαρτσέλο με τον Μπατίστα. Μπάλα που έμεινε στο λαγωνικάκι. Στράντλι, Μιλόγεβιτς. Βγήκε ο Ντόμπος πάνω στην μπάλα. Κασάπης, Μαρτσέλο, μένει όρθιος, θα χάσει την μπάλα, έρχεται ο Μπατίστα, ο Κομπιτσής από την άλλη πλευρά. Παίζεται λέει εδώ, ο Γιούρης επιμένει, ο Κομπιτσής γυρίζει την μπάλα πίσω. Μπατίστα που θέλει να μπει στη φάση. Να ξαναδούμε εδώ τη φάση, ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Καθώς όμως το παιχνίδι συνεχίζεται, Γκρέταρσον για τον Ντόμπος. Κασάπης, Νικολαίδης, το σουτ και πάρα στα δίχτυα. Είναι το 2-1 για την ΑΕΚ με αυτή την εκπληκτική κίνηση από τον Ντέμι Νικολαίδη. Έναν παίχτη γεννημένο για να σκοράρει. Θα ξαναδούμε πώς, καθώς μετά από το σπρώξιμο του Κομπιτσί που έγινε μέσα στην περιοχή, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει. Η μπάλα έφτασε τελικώς αποδέχτης ο Ντέμι Νικολαίδης, που με ένα γυριστό σουτ την κάρφωσε το αριστερό γάμα του Μπάντζικ, που αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Εδώ ο Νικολαίδης τρυφογυρίζει, θα κερδίσει και τον Γκολτσιδάκη και τον Μπάντζικ, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα βέβαια. Είναι το 2-1 για την ΑΕΚ στο 74. Και ξανά πάλι κάμερα τον γκολ του Νικολαίδη. Και βέβαια δεν έχουμε δει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τη δούμε την ανατροπή που έγινε πάνω στον Κομπιτσή. Ε,
Εδώ κοιτάξτε, ο Κομπιτσής μπαίνει, Κολτσιδάκης απλώνει το πόδι του, περνάει ο Κομπιτσής. Αυτό το replay βέβαια φάνηκε ότι ο Κολτσιδάκης δεν ανέτρεψε τον εξικόσιο επόπτη στη σημαία, υποδεικνύοντας σε θέση offside τον Νικολαίδη. Αυτό το replay βέβαια έχει κατεβάσει τα πόδια του. Εδώ να ξαναδούμε. Είναι οριακού βέβαια. Στην ίδια ευθεία δεν υπάρχει offside όπως είναι γνωστό. Παναλαμβάνω για να μην δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις τόσο από μένα όσο και από την εικόνα. Ο Κολτσιδάκης φάνηκε, έβαλε την προβολή, πέρασε ο Κομπιτσής, έπεσε. Σε αυτό το replay το δεύτερο δεν ήταν διαφορετικό βέβαια. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται. Κολτσιδάκης